Ονομάζομαι Μικαέλα Ελένη Φωτιάδη, είμαι 24 χρονών, ασχολούμαι με το modeling και είμαι και μανούλα. Λίγο φοβάμαι μου που είναι κάτι για την ηλικία, αλλά απ' την άλλη δεν ξεκινάω τώρα το modeling, έχω εμπειρία, απλά θέλω εξέλιξη. Παρόλο που ασχολούμαι αρκετό καιρό με το modeling, έχω πολλά ακόμα να μάθω, γιατί πιο πολύ ασχολούμαι με καλλιστεία, στα ρελάς, μες Ευρώπη, και να μπω δυνατά πάλι στο χώρο. Κατάφερα να βγω στα ρελάς. Θα καταφέρω να είμαι και το επόμενο Next Top Model. Για πάμε! Γεια σου! Γεια σας! Με φοβερό αέρα μπήκες! Ευχαριστώ! Πώς σε λένε? Μικαέλα. Και πώς χρόνο είσαι? 24. Από πού σε ξέρουμε? Έλατε! Είχα βγει στην Αριλάς το 15. Α. Και μετά από αυτό, πήγε σε κάποιον... Μετά από αυτό δεν είμαι τόσο καλή όσο ήσουν εσύ, Λιάννα. Τι εννοείς? Δεν τα κατάφερα. Εσύ δεν βγήκες αναπληρωματική Miss Universe? Όχι, δεν βγήκα. Μήπως βγήκες εσύ κάτι άλλο? Βγήκα Miss Ευρώπη μετά. Είδες, εγώ δεν πήγα εκεί. Τι καλό αυτό! Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης, δηλαδή. Ήμουνα το 16. Δεν το λες και λίγο. 16, 18 είμαστε. Και από τότε τι έχεις κάνει? Από τότε έμεινα έγκυος. Άντε! Έκανα ένα παιδάκι, έχω ένα γιο ενός χρονού, οπότε λίγο είχα σταματήσει. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να επιστρέψω πάλι δυνατή στο χώρο. Τι έχεις κάνει μετά από τον τίτλο? Έκανες παιδί αμέσως ή δούλεψες, πρόλαβες, έκανες κάποια πράγματα? Έκανα παιδί αμέσως. Ερωτεύτηκες? Με ερωτεύτηκε το αγόρι μου, δεν ξέρω. Με είδε με το στέμα και ήθελε παιδί, δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν ερωτεύτηκε? Σε ερωτεύτηκε, το φύτεψε και εσύ. Εγώ ήμουν ερωτευμένη ήδη. Για έλα κοντά, έλα κοντά να σε δούμε. Καλησπέρα. Γεια σου, τι κάνεις? Είμαι ο Δημήτρης. Καλά, Μικαέλα. Γεια σου, Μικαέλα. Τι ύψος έχεις? 1,78. Να μας βάλει μαγιό η Μικαέλα. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία, ναι, να μας βάλει. Ευχαριστώ. Όμορφη πολύ είναι. Απλά έχει λάθος ξανθό. Είναι πολύ κίτρινο. Πρέπει να αλλάξει το μαλλί. Κίτρινο μαλλί πρέπει να αλλάξει το μαλλί της επιγόντως. Και να κοπεί λίγο πιο γεωμετρικά. Είναι κίτρινο το μαλλί της. Πήγαινε πίσω και ξανά έλα. Παλιά όταν έβαζα μαγιό λίγο ντρεπόμουν γιατί δεν ήμουν και τόσο αδύνατη. Αλλά νιώσα πάρα πολύ άνετα. Το στήθος είναι δικό σου? Το είχα φτιάξει, αλλά μετά γέννησα, μου έπεσε πολύ με το φυλασμό και το μικρύνω. Καλύτερα. Ευτυχώς. Επίσης πρέπει να αλλάξουμε το χρώμα των μαλλιών γιατί είναι πολύ κίτρινο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, λίγο να γίνει πιο μπέζ ξανθό. Γιατί άμα κυτρινίζει πάρα πολύ και έχει σκεφτεί τα ρένια επιδερμή, δεν φαίνεσαι όλη κίτρινη μετά. Ναι. Ό,τι θέλετε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Πολύ ωραίο σώμα, ψηλά λεπτά πόδια, ωραίες γάμπες, ωραία χέρια. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Καταρχάς λάμπεις, χαμογελάς ολόκληρη, μου αρέσει. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη. Μπράβο. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που ήρθες. Ευχαριστώ. Μου αρέσει. Περιμένω να ακούσω και τον Δημήτρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί. Θυλάζεις ακόμα? Όχι. Μέχρι πόσο μηνών το θυλάζει το παιδί? Μέχρι 4 μηνών, γιατί έβγαζα αίμα. Οπότε το σταμάτησα και περνούσα και μια ψυχολογική φάση. Ήταν πολύ δύσκολο, επειδή. Σε όλες τις γυναίκες όταν. Ναι, και σε μικρή ηλικία, ξαφνικά από τα καλλιστεία και αυτά, ξαφνικά με το παιδί. Και είχα λίγο ψυχολογικό θέμα. Βέβαια. Και το σταμάτησα. Δεν έχω μετανιώσει που έχω κάνει παιδί, τον αγαπώ πάρα πολύ, εννοείται. Απλά ο πρώτος καιρός μου ήταν πολύ δύσκολος, όλη η αλλαγή ήταν δύσκολη. Θες να ασχοληθείς με την τηλεόραση? Θα το ήθελα. Προτιμάς να κερδίσεις το σόου ή να γίνεις παρουσιάστρα σε κάποια εκπομπή? Προτιμάω να κερδίσω το σόου. Και μετά να γίνεις παρουσιάστρια. Για μένα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Είναι ακόμα 2-3 χρόνια όσο με παίρνει την ηλικία μου, δεν ξέρω. Και μετά θα ήθελα και παρουσιάστρια. Μάλιστα. Τι τρομερό σώμα είναι αυτό, τι τρομερή μανούλα. Μερικά πραγματάκια να αλλάξουμε για να γίνεις έτσι πιο κομψή και πιο φίνα και πιο σύγχρονη. Αυτό σου, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και όλο το ψυχολογικό που πέρασες, όλες οι μανούλες το περνάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις στην αγκαλιά ξαφνικά με ένα παιδί. Μην απολογήσεις αυτό, δεν πειράζει, θα περάσουν όλα. Ευχαριστώ. Εννοείται, ναι. Ευχαριστώ. Φυσικά, ναι.
Τι άλλο. Ευχαριστώ. Ναι, και από μένα. Ευχαριστώ. Ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να βγεις από το σπίτι. Με προλάβανε οι συνάδελφοί μου. Να πω σε άλλο σπίτι. Ένα μεγάλο ναι. Κούκλα είσαι. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Σε δίμω να μας φιλήσεις το baby. Ναι, θα το φέρω. Απίθανο. Ο μπέμπις θα έχει καλά γονίδια. Τι λαμπερό κορίτσι. Θα έχει καλά γονίδια ο μπέμπις. Καλά δούμε ναι, τον πατέρα, εγώ τον πατέρα. Φαντάζομαι και ο μπαμπάς ήταν ωραίο παλικάρι. Έτσι φαντάζομαι. Βασικά μου ήρθε να κλάψω. Γιατί να κλάψω, πες μου. Σειρά 4, ναι. Αυτή τη νίκη την αφιερώνω στον εαυτό μου, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ και πραγματικά είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί μόνο εγώ ξέρω τι πέρασα. Στο γιο μου θα αφιερώσω τη μεγάλη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό μια μαμά να καταφέρει να κάνει κάτι παραπέρα, γιατί άμα δεν είσαι χορτάτη μαμά, δεν γίνεσαι καλή μαμά μετά. Οπότε πολλές φορές μπορεί να λέμε, α, ναι, να μείνεις με το παιδί. Σύμφωνοι, πρέπει να μείνουμε με το παιδί. Αλλά όταν φτάνει ο κόπος στο χτένι και η ψυχολογία ραγίζει, πρέπει η μαμά να κάνει κάτι δικό της για να μπορεί να δώσει μετά. Όλοι οι ψυχολόγοι το λένε αυτό. Για να είναι ευτυχισμένο ένα παιδί, πρέπει να είναι ευτυχισμένη και η μαμά. Μια καλή μαμά είναι μια χορτάτη και χαρούμενη μαμά.